Αντίστροφα μέτρων πλέον στην νίκη Βόλου για το μεγάλο όνειρο της ανόδου στην Super League, με τους φίλους της ομάδας να ανυπομονούν να ζήσουν αυτή την μεγάλη στιγμή. Ο κόσμος της νίκης περιμένει να γιορτάσει το απόγευμα της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό στάδιο την επιστροφή της ομάδας στα Σαλόνια μετά από 48 χρόνια, και το τελευταίο παιχνίδι των play-off της Football League με τον βαθμολογικά διάφορο Ηρακλή μοιάζει με την ιδανική ευκαιρία για το match γιορτή για την άνοδο. Το ίδιο αντίστροφα μετρούν και οι παίκτες αλλά και η τεχνική ηγεσία, ωστόσο είναι πιο προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι. Οι κιανόλευκοι γνωρίζουν ότι τους λείπει μόλις ένας βαθμός για να είναι σίγουροι, ενώ θέλουν την νίκη για να κάνουν την καλύτερη δυνατή φιέστα και να ευχαριστήσουν τους φιλάθλους. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει πει στους ποδοσφαιριστές ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά τη λήξη του αγώνα και να μην παρασυρθούν από την ατμόσφαιρα και από τη γιορτή στις κερκίδες που θα αρχίσει από νωρίς. Το μόνο πρόβλημα για τον Μακεδόνα τεχνικό είναι ο τραυματισμός του Νίκου Σουλίδη, που δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι. Η είσοδος για τα παιδιά στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή έως και 12 ετών θα είναι ελεύθερη. Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν από τις 2 το μεσημέρι, ενώ θα λειτουργήσουν συνολικά 4 εκδοτήρια. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 30 ευρώ για την VIP κερκίδα, 20 ευρώ για την υπόλοιπη σκεπαστή και 10 ευρώ μόνο για τους κατόχους Silver με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Ενώ 10 ευρώ θα κοστίσει το εισιτήριο για την Ανατολική κερκίδα. Οι θύρες στο Πανθεσσαλικό θα ανοίξουν για το κοινό 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Χρήστος Μίτσιος από την Ένωση Υπήρου ορίστηκε να διευθύνει τη φιέστα ανόδου της νίκης με αντίπαλο τον Ηρακλή, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Δαμιανός Ευθυμιάδης από την Πιερία και δεύτερος ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Ημαθία. Τέταρτος ορίστηκε ο Δημήτρης Μαλούτας από την Ημαθία, ενώ παρατηρητής θα είναι ο Γιώργος Μπίκας από τη Χαλκιδική.